Με τη χάρη του Χριστού αδελφοί, θα συνεχίσουμε από το βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτου. Είμαστε στη σε σελίδα 700 και το κεφάλαιο Λάμπτα 30 κεφάλαιο. 30 κεφάλαιο Λάμπτα κεφάλαιο από τη σελίδα 700 από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης με τη χάρη του Χριστού μας. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμία παρακυρίου λέγον «Ούτως είπε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγον γράψον» εις αυτόν εν βιβλίο, πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησα προς ε, διότι ειδού έρχονται η μέρε λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία του λαού μου Ισραήλ και Ιούδα, λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει αυτούς εις την γη την οποία έδωκα εις τους πατέρας αυτών και θέλω Κύριε αυτήν. Και ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησε Κύριος προς τον Ισραήλ και περί του Ιούδα, διότι ούτω λέγει Κύριος. Ήκούσαμεν φωνή τρομεράν, φόβων και ουχή ειρήνην. Ερωτήσατε τώρα και ιδέτε, εάν άρσεν τίκτη, διότι βλέπω έκα στον άνδρα με τα αυτού επί την οσφήν αυτού, ως τίκτουσα και πάντα τα πρόσωπα εστράφησαν ισοχρίασιν. Ουέ, διότι μεγάλη είναι η μέρα εκείνη, ο μία αυτής δεν υπήρξε και είναι καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ. Πλην θέλει σωθεί εξ αυτής. Και εν τη μέρα εκείνη, λέγει ο κύριο των δυνάμεων, θέλω συντρίψει τον ζυγόν αυτού από του τραχύλου σου και θέλω διασπάσει τα δεσμά σου. Και ξένοι δεν θέλω πλέον καταδουλώσει αυτόν, αλλά θέλωση δουλεύει κύριον των Θεών αυτών και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών, στον τον οποίον θέλω αναστήσεις αυτού. Σι δε μη φοβού δούλε μου, Ιακώβ λέει, κύριο μη δε Ισραήλ, διότι ειδού. Θέλω σε σώσει από του μακρινού τόπου και το σπέρμα σου από τις γης εχμαλωσίες αυτών. Και ο Ιακώβ θέλει επιστρέψει και θέλει σιχάς και αναπαθεί και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Διότι εγώ είμαι μετά σου λέει Κύριος για να σε σώσω και αν κάμω συντέλεια πάντων των εθνών όπου σε διεσκόρπισα. Είσαι όμως δεν θέλω κάμη συντέλεια αλλά θέλω σε παιδεύσει εν κλίση και δεν θέλω όλο σε αθώσει Διότι ούτω λέγει Κύριος το σύντριμά σου είναι ανίατον, η πληγή σου αλγινή. Δεν υπάρχει ο κρίνων την κρίση σου ώστε να ανορθωθείς. Δεν υπάρχουν σε φάρμακα θεραπευτικά. Πάντε οι αγαπητοί σου σε ελισμόνισαν, δεν σε ζητούσε, διότι σε πλήγωσα εμπληγή εχθρού εν τιμωρία σκληρά εξαιτία του πλήθου των ανομιών σου. Οι αμαρτία σου επληθύνθησαν. Τι βοά δια το σύντριμά σου. Ο πόνος σου να νοίατος του πλήθους των ανομιών σου, οι αμαρτίες σου επληθύνθησαν. Για τούτο εισε, δια τούτο έκαμον τα αυτά εις έδια τούτο πάντες, οι κατατρώγοντες σε θέλους οι καταβαγωθεί και πάντες οι εναντίοι σου, πάντες ομού θέλους οι πάγεις εχμαλωσίαν και οι λαφυραγωγούντας σε θέλους γίνει λάφυρον και πάντα τους διαρπάζοντας σε θέλω δώσεις διαρπαγήν. Διότι θέλω αποκαταστήσει την υγεία σε και θέλω σε ιατρεύσει όπλο των πληγών σου λέγει Κύριος Διότι αυτή σε ονόμασαν να περιμένει λέγοντες αυτήν ισιών. Δεν υπάρχει ο ζητών αυτήν. Ούτω, λέγει κύριο Ιδού, εγώ θέλω επιστρέψει από τι εχμαλωσίε στα σκηνά του Ιακώβ, και θέλω εκτήρητα κατοικία αυτού. Και η πόλη θέλει οικοδομηθεί επί των ερηπίων αυτή, και ο ναό θέλει αποκατασταθεί κατά την διάταξη αυτού. Και εξ αυτών θέλει εξέρχεστε, ευχαριστία και φωνή αγαλωμένων. Και θέλω πολλαπλασιάσει αυτού και δεν θέλουν συνολικοστεύσει. Και θέλω δοξάσει αυτού και δεν θέλουν συσμικρινηθεί. Και τα τέκνα αυτών θέλω είστε ω το πρώτερον και η συναγωγή αυτών θέλει στερεωθεί ενώπιόν μου και θέλω τιμωρήσει πάντα σου καταθλίβοντας αυτούς. Και ο άρχον αυτών θέλει είστε εξ αυτών και ο εξουσιαστής αυτών θέλει εξέρχεστε εκ μέσου αυτών και θέλω κάμι αυτό να πλησιάζει και θέλει πλησιάζει σε με διότι τι είναι ούτως ώστις εγγυάται την καρδία αυτού δια να πλησιάζει προς εμέ λέγει Κύριος και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός ημών. Ιδού ανεμοστρόβιλος παρακυρίου εξήλθε με ορμή ανεμοστρόβιλος αφανίζων, θέλει εξορμήσει επί την κεφαλήν των ασεβών. Ο φλογερός όμως τιμός του Κυρίου δεν θέλει επιστρέψει έως σου εκτελέσει και όσου σου εκπληρώσει τα σβουλάς της καρδίας αυτού. Εν τα ημέρες θέλετε νοήσει τούτο. Αμήν. Είναι ο καιρό λοιπόν κρίσης και ταλαιπωρίας του λαού του Θεού για τις αμαρτίες του και τις ανομίες του όμως ο Θεός έστω και αν είναι σε αμαρτία και παράβαση είναι αγαθός και καλές βουλές βουλεύεται και καλές σκέψεις έχει και καλό σχέδιο έχει για την ζωή και το μέλλον των ανθρώπων του. Και αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι μια μεγάλη αλήθεια που πρέπει πάντοτε να την πιστεύουμε και να την έχουμε στην καρδιά μας έξω από τα λάθη που κάνουμε, γιατί κάνουμε λάθη. Έξω από τις πτώσεις μας που έχουμε, που πιθανόν έχουμε, γιατί και από αυτές έχουμε. Έξω από αυτά που βλέπουν τα μάτια μας, που πολλές φορές είναι δύσκολα, είναι προβληματικά. Και έξω από αυτά που ακούν τα αυτιά μας, που έρχονται φωνές επιθετικές, απειλητικές, οι φοβισμένες, έξω από όλα αυτά τα οποία ζούμε και αντιλαμβανόμεθα σαν άνθρωποι μέσα στη ζωή αυτή. Εάν μέσα στην καρδιά μας έχουμε αγάπη προς το Θεό, αν μέσα στην καρδιά μας πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, τότε το βέβαιο είναι ότι ο Πατέρας μας γιατί ο Θεός πια δεν είναι ένας μακρινός Θεός, αλλά είναι Πατέρας μας, επειδή δεχθήκαμε το και δεχόμαστε το Χριστό, καλά σχέδια έχει για μας. Καλά σχέδια έχει, καλό τέλος έχει. Ευλογημένη είναι η συνέχεια. Γιατί είναι Θεός αγαθός, γιατί ο Θεός είναι αγάπη μέσα σε ένα λαό λοιπόν του Θεού της εποχής εκείνης, το λαό Ισραήλ, όπου οι άνθρωποι ήσαν μέσα στη μοιχεία, την πορνεία, την ακαθαρσία, ήσαν μέσα στα ψέματα, στην ειδωλολατρεία. Μίλαγε ο Θεός και δεν πρόσεχαν. Έκραζε ο Θεός και δεν έδιναν ακρόαση. Παρ' όλα αυτά ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται, καλές σκέψεις έχει. Γι' αυτό επισκέπτεται τον άνθρωπο του, το δούλο του τον Ιερεμία τον προφήτη του, και του λέει: αυτά που θα σου πω τώρα γράψτα σε βιβλίο. Όχι να ξεχαστούν να μείνουνε, Να μείνουνε γιατί πολλά έχουν να γίνουνε Και καλό είναι πριν γίνουνε να τα γνωρίσουν ο λαός μου, ώστε να καταλάβει ότι εγώ είμαι πίσω από όλα αυτά, γιατί είναι γραμμένο. Και η γραφή δεν μπορεί να αναιρεθεί ότι τα πάντα, όλα, συνεργούσει προς το αγαθόν στη ζωή του ανθρώπου με μία προϋπόθεση, αγαπάει το Θεό. Εάν αγαπάς το Θεό, ό,τι και αν συμβαίνει, ο Θεός θα το βγάλει στο αγαθόν. Αγαπάς το Θεό. Αντί να πούμε ναι, καλύτερα να πούμε Κύριε γέμισε την καρδιά μας με αγάπη για Σένα, το Αγίου, γιατί είναι γραμμένο, ότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου. Γέμισε λοιπόν την καρδιά μας. Και γράφει ο Ιερεμίας ότι του λέει ο Θεός. Γράψε λοιπόν ότι έρχονται μέρες που εγώ θα επιστρέψω την εχμαλωσία του λαού μου που βρέθηκε από τις αμαρτίες του και τις ανομίες του. Εγώ θα επιστρέψω αυτούς στη γη της ευλογίας και θα δώσω σε αυτούς την ικανότητα να κυριεύσουν αυτήν, να κυριεύσουν την ευλογία. Θα τους δώσω τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην παρουσία μου. Όμως πώς θα γίνει αυτό και τι θα προηγηθεί αυτού. Ενώ αυτοί ήδη βρίσκονται σε εχμαλωσία, αυτοί βρίσκονται ήδη σε εξορία φωνή ακούσαμε τρομερά φόβου και όχι ειρήνης. Και τόσο πολύ θα είναι ο φόβος και το κακό που θα συμβεί που λέει ο Θεός. Ρωτήσατε και δέστε εάν άρσεν έτεκεν ποτέ. Γέννησε ποτέ. Πέρασε τις οδύνες της γένας ποτέ. Γιατί βλέπω όλους τους άντρες και κάθε έναν ξεχωριστά με τα σχήρα σε αυτούς στη μέση σαν την τίκτουσα και τα πρόσωπά τους φλιμμένα και, και κάτοχρα, κατακίτρινα από το φόβο των επερχομένων δεινών αλίμονο διότι η μέρα εκείνη είναι μεγάλη τέτοια μέρα δεν έχει υπάρξει πιο μπροστά είναι καιρό στενοχωρίας αλλά, και εδώ είναι το μυστικό, μέσα από αυτή τη μέρα θα σωθεί ο λαός μου. Μέσα από το μεγάλο κακό που θα γίνει παντού ο λαός ο δικός μου, ο άνθρωπος ο δικός μου, το παιδί το δικό μου, μέσα από το μεγάλο αυτό κακό θα σωθεί. Και αδερφοί αγαπητοί, για να... αυτό έχει γραφτεί προφητικά πριν συμβεί, και έγινε πράγματι όταν ήρθε ο καιρό η Βαβυλώνα να πέσει, υπήρχε ο βασιλιάς Βαλτάσαρ, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποιούσε τα σκεύη του ναού του Θεού και ονίδιζε το Θεό το ζώντα και τον αληθινό και ξαφνικά είδε ένα χέρι, μια παλάμη στον τοίχο να γράφει και έγραψε κάτι που δεν γνώριζε τη γραφή του. Και φώναξε τους μάγους, τους επαϊδούς του, τους σοφούς του, διαβάστε το τι λέει, κανένας δεν μπόρεσε. Και αυτά δεν είναι παραμύθια, αυτή είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και, βα... και σε όλο το βασίλειο και σε όλο το μέγα συμπόσιο που έκαναν ήρθε ταραχή. Μέσα σε αυτό το συμπόσιο δεν ήταν η βασίλισσα, η μητέρα του πιθανόν, η οποία ήξερε για τον αληθινό Θεό και είχε γνωρίσει και το δούλο του Θεού, τον Δανιήλ, τον σφόδρα αγαπητό άνθρωπο του Θεού. Και μπήκε στο βασιλιά και του λέει υπάρχει ένας άνθρωπος που το πνεύμα του Θεού είναι απάνω του και μπορεί να γνωρίσει αυτό το οποίο έγραψε το χέρι του Κυρίου. Πιαστικός ο Βαλτάσαρ φώναξε τον Δανιήλ και ο Δανιήλ το διάβασε και του είπε «Ο Θεός ο ύψιστος έδωσε στον Αυγοδονόσορα τον παππού σου βασιλεία, μεγαλειότητα, δόξα και τιμή και τον έκαμε δούλο του για να εκτελέσει το δικό του θέλημα κρίση σε όλα τα έθνη. Όποιον ήθελε ο Ναυγοδόνος ρίψονε όποιον ήθελε ταπείνωνε αλλά όταν η καρδιά του επήρθη φούσκωσε υπερηφανεύθηκε τότε ο Θεός τον... του αφαίρεσε τη δόξα τον έδιωξε από τους ανθρώπους και έγινε ως τα άγρια θηρία και η κατοικία αυτού ήταν στο δάσος τρελάθηκε ο Αυγωδονός από την υπερηφάνεια του αλλά αυτό κράτησε 7 χρόνια. Και στα 7 χρόνια ήρθε σε αυτόν, ταπεινώθηκε, έδωσε τη δόξα στο Θεό και εσύ, εγγονέ του, τα ήξερε όλα αυτά. Και αντί να δίνει δόξα στο Θεό, ονίδησε στο Θεό, κορόιδεψε, βλασφήμισες. Και τώρα άκουσε τι έγραψε το χέρι του χειρίου στον τοίχο για να ξέρεις τι θα συμβεί. Μενέ, μενέ, θεκαίο, φαρσίν. Που σημαίνει εμέτρησεν ο Θεός τη βασιλεία σου και την τέλειωσε. Ζυγίστηκες στην πλάστικα και βρέθηκες ελιπής. Διαιρέθη η βασιλεία σου και δόθη στους μύδους και τους Πέρσες. ο βασιλιάς τα χάσε. Αλλά εκείνο το βράδυ, μέσα σε μια νύχτα, έκαναν ξαφνική επίθεση οι Μύδιδες, οι Μύδι και οι Πέρσες και σύντριψαν τη Βαβυλωνία, την Αυτοκρατορία, μέσα σε μια νύχτα, γιατί λέει η Γραφή «Και την αυτή νύχτα εφενεύθη ο Βαλτάσαρ, ο βασιλεύς των Χαλδαίων». Για αυτή τη νύχτα τρόμου, θανατικού, πόλεμου, πόνου, αίματος. Όλοι τρόμαξαν από τα στρατεύματα που εισήλθαν των Πέρσων και των Μίδων. Αλλά αμέσως μετά βασιλιάς έγινε ο Κύρος και ο Κύρος έδωσε εντολή επιστροφής. Γιατί και είναι αδερφοί αγαπητοί το σχέδιο του Θεού τρομακτικό. Γιατί πριν από 200 χρόνια ο Ισαΐας είχε προφητεύσει τη βασιλεία του Κύρου και το διάταγμα που θα βγάλει. Ότι εγώ θα σηκώσω τον εκλεκτό μου τον Κύρο πριν 200 χρόνια. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός ξέρουμε ότι μιλάει και να ζητάμε να μας μιλάει. Και για το παρόν μας και τα ζητήματά μας και το μέλλον. Μέσα από το Λόγο Του και μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Ιερεμίας πολλά χρόνια πριν μιλάει για εκείνη την ημέρα, την τρομερή που όμως θα είναι η αιτία της σωτηρίας του λαού Ισραήλ, όπου εν τη ημέρα εκείνη θα συντρίψω το ζυγό από, το, από πάνω σας, από τον τράχυλό σας, θα διασπάσω τα δεσμά σας, ξένοι πια δεν θα σας καταδουλώσουν, αλλά αντίθετα, αφού εγώ θα σας ελευθερώσω, εσείς θα δουλεύετε Κύριον το Θεόν σας και θα υπηρετείτε βασιλιά στη θέση του Δαβίδ που εγώ θα βάλω, γι' αυτό τώρα μη φοβάσαι, έρχεται τώρα αδερφή αγαπητή και μιλάει πια ο Θεός αφήνοντας τον προφητικό του λόγο για το σήμερα. Το μέλλον μέσα από τις δυσκολίες και μέσα από τα προβλήματα ο Θεός θα το μεταστρέψει προς ευλογία. Την κατάρα θα την κάνει ευλογία. Τώρα λοιπόν που εσύ δεν βλέπεις, δεν ακούς καλά λόγια, εάν πιστέψεις το Λόγο του Θεού, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, εάν πιστέψεις τον προφητικό Λόγο του Θεού, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Μη φοβάσαι γιατί δεν θα είσαι μόνος σου. Και το φοβερό πράγμα στη ζωή του ανθρώπου αδερφή είναι η μοναξιά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη μοναξιά. Ο ίδιος μάλιστα ο Θεός λέει δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη μοναξιά. Αλλά μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, έρχεται η λύση όλων των προβλημάτων και αυτού. Λέει η Γραφή, πριν φτάσουμε στη λύση αυτού του προβλήματος, ποιος άνθρωπος είναι τόσο σοφός που ξέρει τη λύση όλων των, προ... των πραγμάτων, όλων των προβλημάτων, ποιος είναι αυτός που μπορεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον ίδιον, αλλά και τους άλλους υπάρχει τέτοιος άνθρωπος και βεβαίωνει δεν υπάρχει δεν υπάρχει γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει σημαντικά πράγματα δεν ξέρει τον τρόπο πώς να ενεργήσει και δεν ξέρει και το χρόνο πότε να ενεργήσει και το σημαντικότερο δεν ξέρει και το μέλλον τι θα γίνει. Άρα σκεφτείτε την αδερφοί αγαπητοί πως είναι ο άνθρωπος του κόσμου αυτού. Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, χωρίς να ξέρει πότε πρέπει να κάνει κάτι, πώς να το κάνει αυτό και τι θα γίνει μετά. Ένας άνθρωπος σε απόλυτη αδυναμία. Γι' αυτό οι άνθρωποι τρέχουν σε καφετζούδες, σε χαρτορίχτρες, σε μάγους, σε αστρολόγους, σε παϊδούς και χάνουν την ψυχή τους αισθάνονται ένα κενό στη ζωή τους, ζούνε το κενό, όπως και εμείς, πριν έρθει το κενό αυτό να το γεμίσει ο Χριστός. Παρουσία του Θεού, έτσι είμαστε και εμείς. Αισθάνονται αυτό το κενό, την αγωνία. Σε όποια κατάσταση και να είναι. Η μεγάλη, πολύ μεγάλη αγωνία. Για την υγεία τους, για τη ζωή τους, για τη συνέχεια. Οι γονείς, πολύ μεγάλη αγωνία. Για τα παιδιά τους, για τους εαυτούς τους, Τώρα υπάρχει μια κρίση. Πενιντάριδες χωρίζουν. Σαραντάριδες, εξιντάριδες. Περίοργο πράγμα, ε. Στη γειτονιά ήταν ένα ζευγάρι, λέει, 50 χρονών, χωρίσανε. Γιατί, να μην σας πω. Τα νέα παιδιά, μεγαλύτερη αγωνία. Αποκατάστασης. Ποιον θα παντρευτώ, πώς θα παντρευτώ, πότε θα παντρευτώ, ποιαν θα πάρω. Δουλειά, τι δουλειά θα κάνω. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Και δεν υπάρχει απάντηση. Αγωνίζεται ο άνθρωπος ο καημένος, αλλά χωρίς όπλα. Και καλά χωρίς όπλα. Και που να τα βρει. Το σημαντικότερο είναι χωρίς βοήθεια. Μόνος του. Μα πολύ, έχει πολύ καλούς γονείς. Μόνος του είναι. Τι μπορούν να κάνουν οι γονεί. Έχει πολύ καλά παιδιά, λένε οι γονεί. Μόνοι του είναι. Τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Κάθε ένα αδερφή αγαπητής στη ζωή αυτή είναι μόνο του. Και α το καταλάβουμε και α το χωνέψουμε, γιατί εάν διαπιστώσουμε την ανάγκη, τότε θα έρθουμε σε αυτό που ο Θεό έχει κάνει. Έκαμε χάρη ο Θεό και έστειλε στη ζωή μα το Χριστό. Αλληλούια. Σοβαρό αυτό. Και λέει η Γραφή, καθώς παρελάβατε αυτόν τον οποίο ο Θεός έστειλε το Χριστό, έτσι να περπατάτε μαζί με το Χριστό. Είναι η χάρη του Θεού. Τώρα πια ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του, γιατί τι λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι ο Κύριος σου και ο Θεός σου. Ο Θεός σου που μπορώ τα πάντα και ο Κύριος σου που μπορώ να σε διατάξω, να σε οδηγήσω, να σου δώσω νίκες. Εγώ είμαι ο δάσκαλός σου, μπορώ να σε διδάξω. Εγώ είμαι ο καθηγητής σου, μπορώ να οδηγώ τα βήματά σου. Εγώ είμαι ο φίλος σου, μπορώ να σε παρηγορήσω, να σε ενισχύσω. Εγώ είμαι ο σωτήρας σου, να σε σώζω. Εγώ είμαι ο λύτρωτή σου, να σε λυτρώνω απ' όλα. Είναι αδερφοί αγαπητοί, το πιο σημαντικό που μπορεί να ξέρει, να ζητήσει και να ζήσει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πολλά πράγματα μπορεί να κάνει στη ζωή του. Να σπουδάσει, να κάνει δουλειές καλές, να ε, πετύχει, να αποτύχει, ε, να, να ευτυχήσει, να δυστυχήσει. Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να δεχθεί το Χριστό. Το Ευαγγέλιο λέει όσοι από τους ανθρώπους, εδέχθησαν το Χριστό που ο Θεός τους έστειλε, σε αυτούς ο Θεός έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Σε αυτούς, μόνο σε αυτούς. Οι άλλοι άνθρωποι είναι πλάσματα. Αυτοί όμως που δέχονται το Χριστό, και τι σημαίνει δέχομαι το Χριστό, πιστεύω στο Χριστό, δεν είναι μια αόριστη έκφρασης, Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι το Χριστό, πιστεύω ότι είναι ανεστημένος, είναι κοντά μου, Μ ακούει, το πιστεύεις, Αμή. Μ' ακούει και μου έχει δώσει τα λόγια του που είναι πνεύμα και ζωή, που καθορίζουν τη ζωή μου, καλύπτουν τις ανάγκες μου, γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχερα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος του ανθρώπου. Χωρίζει την ψυχή που επιθυμεί και θέλει από το πνεύμα που κρίνει και αποφασίζει. Και έτσι ο άνθρωπος δεν αποφασίζει με την καρδιά του. Με την καρδιά του θέλει και με το πνεύμα του αποφασίζει. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του, τότε ο Θεός τον... γίνεται πατέρας του. Δηλαδή τον ξαναγεννάει. Δηλαδή, δηλαδή λέει ο Ιησούς Χριστός, αν της δεν γεννήθει άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορεί να τη δει. Ό,τι και να του περιγράψεις και το έχουμε ξαναπεί, ό,τι και να του πεις. Πάρε έναν τυφλό το έχουμε ξαναπεί Δείξου του ένα ωραίο τριαντάφυλλο κατακόκκινο Και πες του ξέρεις τι ωραίο που είναι Και προσπάθησε να το περιγράψει Δεν θα καταλάβει Πες του για το Απεριστέρι για το, για το, για το, που πετάει Πόσο όμορφο είναι με στην απλότητά του Δεν μπορεί να το καταλάβει Έτσι και όποιο δεν γεννηθεί άνωθεν Δεν μπορεί να καταλάβει Τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών Τη χάρη του Χριστού την αγάπη του Θεού και του, του, Θεού Πατρός. Και τι σημαίνει μας κάνει παιδιά του ο Θεός. Μας αναγεννάει. Ευλογητός λέει ο Απόστολος Πέτρος ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα για να κληρονομήσουμε μια κληρονομιά άφθαρτο, αμίαντο, αγία εδώ μας χαρίζει ζωή και αυτή η εναυθονία και κληρονομιά αιώνια τη βασιλεία των ουρανών. Και όταν ο Θεός γίνει πατέρα σου, τότε οι σχέσεις του ανθρώπου με τον πατέρα είναι τελείως διαφορετικοί. Εγώ έχω τέσσερα παιδιά που το σπίτι μου είναι σπίτι τους. Τα δικά σας τα παιδιά για μένα είναι καλά, τα αγαπάω αλλά δεν κοιμώνται σπίτι μου. Τα δικά μου τα παιδιά, όποια ανάγκη και να έχουν, έρχονται και μου λένε μικρότερα όταν ήταν, γιατί τώρα είναι μεγάλα. Πατέρα, παπούτσια. Πάρε παπούτσια, παιδί μου. Ήταν στενοχωρημένο. Να σε παρηγορήσω, παιδί μου. Είχε προβλήματα. Να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε μαζί. Αυτό είναι ο πατέρα Θεό. Αυτό κάνει ο Θεός στον άνθρωπο που δέχεται με την καρδιά του τον Χριστό τον εμπιστεύεται και πιστεύει στα λόγια του. Τέλειος, αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί και πέρα η ζωή του ανθρώπου αλλάζει. Και αλλάζει ριζικά. Γιατί αλλάζει. Όχι γιατί κάνει θαύματα μεγάλα που θα κάνει και από αυτά. Αλλά γιατί αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πια αδερφοί αγαπητοί δεν έχει σκληρή καρδιά. Έχει απαλή και τρυφερή αγαπάει, συγχωρεί, μετανοεί, ζητάει συγγνώμη, φροντίζει, περιθάλτη. Αλλά δεν αλλάζει μόνο την καρδιά του ανθρώπου, ο Χριστός αλλάζει και το πνεύμα του. Δεν είναι αλαζονικό πια, δεν είναι υπερήφανο, αλλά είναι ταπεινό. Και όταν ο άνθρωπος γίνει ένα νέο κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον ιδού τα πάντα έγιναν νέα λέει ο Λόγος του Θεού τότε με αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός συνεργάζεται, συνομιλεί όταν περπατάς θα σε οδηγώ όταν κοιμάσαι έτσι λέει η Γραφή θα σε φυλάτω και όταν ξυπνάς θα συνομιλώ μαζί σου αυτός είναι ο Θεός αυτό το Θεό πιστεύουμε όταν το διάβασα αυτό το ξαναδιάβασα, το ξαναδιάβασα. Όταν περπατάς θα σε οδηγώ. Κυρία μου λέω. Όταν κοιμάσαι θα σε φιλάω Και όταν ξυπνάς θα συνομιλώ μαζί σου. Τότε πήρα στερεά απόφαση. Αυτό το Θεό θέλω. Το Θεό της Γραφής. Δεν θέλω Θεό θρησκείας. Θεό ανθρώπων ούτε τον καθολικό, ούτε τον αρθόδοξο, ούτε τον διαμαρτυρόμενο. Δεν θέλω Θεό που περιγράφουν οι άνθρωποι. Θέλω το Θεό της Αγίας Γραφής. Yeah. Θέλω το Χριστό του Ευαγγελίου. Που δεν έχει, είναι πάνω από δόγματα. Πάνω από σοφίες, φιλοσοφίες, πάνω από θρησκείες. Είναι ο Κύριος. Ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Και είναι αυτός που με φωνάζει. Έλθετε πρόσμε. Πάντες οι και οι και εγώ θα σας αναπαύσω και αν μάθετε και γίνεται όπως εγώ πράος και ταπεινός στην καρδιά τότε θα αναπαύσω την ψυχή σας υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να έχει αναπαυμένη ψυχή μόνο αυτός που πλησιάζει τον Χριστό μόνο αυτός τον οποίο έρχεται ο Χριστός και οι φοβίες πάνε οι αγωνίες, ποιες αγωνίες Εάν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι αντίον σου. Αν ο Θεός προπορεύεται και φτιάχνει και οδηγεί το δρόμο σου, πού θα σε οδηγήσει. Από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα και στο τέλος την αιώνια ζωή. Αυτό το Χριστό θέλουμε. Ένα Χριστό που όπως είπαμε αδερφοί αγαπητοί αποκαλύφθηκε δια Πνεύματος Αγίου στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία που είναι η μητέρα πάντων ημών. Θέλουμε το Χριστό της Γραφής, το Χριστό της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν είχε αρχηγούς. Δεν είχε ούτε Πάπα, ούτε... δεν είχε αρχηγούς. Σεις πάντες αδελφοί είστε. Ένας είναι ο αρχηγός, ο Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Αυτή την εκκλησία θέλουμε, την εκκλησία την αληθινή, τη ζωντανή που υπάρχει ο Λόγος του Θεού, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρις του Χριστού και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Μία εκκλησία που την ενώνει με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη, μόνο ο Χριστός. Μέσα σε αυτή την εκκλησία βασιλεύει κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός και όλοι εσείς λέει η γραφή σώμα του Χριστού. Μέλη του σώματος του Χριστού. Μέλη αλλήλων. Που κάθε ένας δεν κάνει ό,τι θέλει. Ούτε το ένα χέρι κάνει ό,τι θέλει το άλλο χέρι. Αλλά όλα τα μέλη του σώματος είτε φανερά είτε όχι, παίρνουν εντολή από τον εγκέφαλο. Άμεση επαφή. Το κάθε μέλος με τον εγκέφαλο. Άμεση. Δεν χρειάζεται να μπει κάποιος άλλος στη μέση και αν θέλεις να έχεις άμεση επαφή με τον Κύριο, λέει η Γραφή είναι πολύ απλό. Θα ανοίξεις την πόρτα του δωματίου σου, θα μπεις μέσα, θα την κλείσεις, θα γονατίσεις, Εάν είσαι άντρα, θα σηκώσει χείρα καθαρά σε αυτόν, αν είσαι γυναίκα, θα βάλει το μαντιλάκι σου στην προσευχή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, και εκεί επικαλούμενο το όνομα του Χριστού, θα βρεθεί εν το κρυπτό, γιατί ο Θεό εν το κρυπτό αποκαλύπτεται, στην παρουσία του Θεού Πατρό. Και εκεί θα μιλά και, και θα σε ακούει. Θα κλε και θα σε παραηγορεί θα χαίρεσαι και θα χαίρεται μαζί σου. Θα του ζητάς και θα σου λέει. Ετείτε και θέλετε να σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει να σας ανοιχθεί. Γιατί μόνο στον ετούντα, στο ζητούντα και στον κρούοντα δίδεται, φανερώνεται και ανοίγεται. Μέχρι τώρα εξηγεί ο Χριστός, δεν ζητήσατε τίποτα από τον Πατέρα μου στο όνομά μου. Από τώρα και στο εξής, ετείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι η χαρά σας. Να λοιπόν, ποιος είναι αυτός που θέλει και μπορεί να κάνει τη χαρά πλήρη σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους όμως που δέχτηκαν και δέχονται το Χριστό. Συ λοιπόν μη φοβάσαι τώρα, μη δηλιάζεις, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου όπου και να είσαι. Θα σε επιστρέψω από την εχμαλωσία σου. Θα διορθώσω τα λάθη σου. Θα κάνω αποκατάσταση σε όλα. Μα είναι βέβαιο αυτό απολύτως. Γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες μας, για τα λάθη μας, για τις παραβάσεις μας, για τις ανομίες μας, για τις θλίψεις μας, τα προβλήματά μας, για τις αρρώστιες μας και για να έχει η καρδιά μας ειρήνη. Αυτή είναι η αιτία που ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ο Χριστός για να πλημμυρίσει η καρδιά μας με την ειρήνη του Θεού. Είναι ο άρχον της ειρήνης. Και είναι γραμμένο όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Γι' αυτό λοιπόν μη φοβάσαι. Εγώ θα με μαζί σου, εγώ θα σε ευλογήσω και αν γίνει συντέλεια σε όλα τα έθνη, εγώ θα σε προστατεύω, εσένα δεν θα, δε θα σε αθώσω ολοκλήρω, αλλά θα σε κρίνω εν δικαιοσύνη. Και η κρίση εν δικαιοσύνη του Θεού, αδερφή αγαπητή, τώρα, Δια του Ιησού Χριστού είναι η αγάπη. Εγώ δηλαδή θα σε κρίνω και θα σε συγχωρέσω. Δεν θα σε αθώσω. Δεν θα πω, δεν έκανες τίποτα. Θα σου πω, και αν έκανες το αίμα του Ιησού Χριστού τα σκεπάζει τα εξαφανίζει και λάθη να έκανες χάνονται γι' αυτό μη φωνάζεις και μη βουάς και μη κλαις για το σύντριμά σου το οποίο ήταν μεγάλο έκανες λάθη και δημιούργησες προβλήματα στη ζωή σου έδωσε τόπο στους ανθρώπους τους κακούς. Έδωσε τόπο στο διάλογο, στο διάβολο. Έδωσε τόπο εκεί που δεν έπρεπε να δώσεις. Γι' αυτό οι ταλαιπωρίες σου είναι μεγάλες. Μη βοάς όμως, γιατί εγώ θα αποκαταστήσω την υγείαν εισέ. Αλληλούια. Θα σε θεραπεύσω. Εγώ θα γιατρέψω τις πληγές σου. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί πως γιατρεύει ο Χριστός τις πληγές. Κάποτε πήγε ένα τυφλός και φωνάζει Ι... Ιησού η του Δαβίδε λέει σώνε". Τον πλησιάζει ο Κύριος και του λέει τι θες να σου κάνω. Να αναβλέψω Κύριε. ο Κύριος ξέρετε πως τον θεράπευσε. Του είπε ανάβλεψον. Και εκείνη τη στιγμή άνοιξαν τα μάτια του. Έτσι εργάζεται ο Θεό. Πήγε ένα ε, λεπρός λεπρό. Θεράπευσε με. Τον άγγιξε, έφυγε η λέπρα. Αλλά ο Χριστός είναι ο ίδιος, χθε σήμερα και στους αιώνες. Δεν έκανε τότε και τώρα δεν κάνει. Τότε έκανε, τώρα κάνει ακόμη περισσότερα και τότε ήταν μάρτυρες εκείνοι, τώρα είμαστε μάρτυρες εμείς για αυτά που κάνει ο Χριστός. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας, πολλά έχουμε ζήσει και για όλα αυτά δοξάζουμε τον Χριστό. Εγώ δεν θα ξεχάσω μια μικρή ελάχιστη εμπειρία που είχα όταν γύρισα από τη δουλειά μια φορά. Γι' αυτό το ευθύ θέλω να πω και βλέπω την Άννα ταραγμένη, αναστατωμένη, Σε λέω τι έχεις, μου λέει, η κύλη μου, βγήκε η κύλη. Εγώ δεν ξέρω τι ήταν η κύλη, δεν ήξερα και καλά, αλλά θυμόμουν που λέει η μάνα μου ότι η γιαγιά μου πέθανε από κύλη. Και είναι άσκημη, λέει, αρρώστια, ανασύχησα. Λέω, πάμε στο νοσοκομείο. Και μου λέει η Άννα, όχι, πρώτα θα πάμε στην εκκλησία, θα με αλείψουν με λάδι πρεσβύτεροι, θα προσευχηθούν και μετά θα πάμε στο νοσοκομείο. Δεν ήθελα να τη χαλάσω την πίστη, αλλά αν και δεν πίστευα εγώ. Ε, δεν περίμενα, θα μου πείτε. Ε, σα λέω τώρα ότι στην αγωνία έτσι ήμουνα. Ήρθε εδώ, προσευχηθήκαμε, τη βλέπω περπατάει κανονικά. Την πλησιάζω, λέω τι έγινε, μου λέει, Όταν προσευχηθήκανε, έκανε ένα κλουπ και, και, και η κύλη μπήκε μέσα. Λέω εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή. Και έκτοτε δεν ξαναφάνηκε η κύλη. Και να σα πω κάτι, ούτε θα ξαναφανεί. Γιατί όταν θεραπεύει ο Χριστό, η θεραπεία είναι τέλεια. Τώρα να μην πω για θεραπείες, γιατί έχω να λέω. Έχω να λέω και τι έχω να λέω. Άντε να πω άλλη μία. Όταν γεννήθηκε η Αλεξία, η μικρούλα, τώρα είναι 20... 20 μεγάλος. 26 χρονών. <ΣΣΣΣΣ> Τότε ήταν 26 μηνών. Γεννήθηκε πολύ άρρωστη. Με αλλεργία και οι πνεύμονες ήταν σχεδόν κατεστραμμένοι. και αυτό μπορούσε και ανάπνεε, κάνοντας ένα μήνα κορτιζόνι, ένεση, και ένα μήνα χωρίς κορτιζόνι. Και αφού παίρνω ο μήνας, ξανά ένα μήνα κορτιζόνι. Εμφανίστηκε αυτό από έξι μηνών περίπου, αυτή η αρρώστια. Η οποία βέβαια πηγαίνει χειρότερα, στο νοσοκομείο μας είχαν απογοητεύσει ότι δεν υπάρχει θεραπεία. Και πράγματι είχαμε πιστέψει ότι δεν γίνεται τίποτα. Ήταν δε τόσο τραγική η κατάσταση να το βλέπεις που δεν, δεν υποφερόταν. Αλλά εκείνο που το κάνει τραγικό ήταν ότι όταν έβλεπε η Αλεξία που ήταν τότε 10, 12, 16, 20 μηνών, την νοσοκόμα με την ένεση, τα παιδιά τρέχουν και κλαίνε. Αυτή κατόεβαζε το βρακάκι τη και γύριζε το ποπό τη για να τη κάνουν την ένεση, γιατί ήξερε ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει χωρί αυτό. Μία προσευχή. Μία προσευχή. Και θεραπεύθηκε τελείω, αδελφοί. Τελείω. Μα ερχόν, ερχόντουσαν γράμματα από τα νοσοκομεία πώ είναι. Δεν απαντάγαμε. Από εδώ και κάτω δεν έχει αρρωστήσει ποτέ. Συγχωρέστε με φλέμα, δεν έχει αισθανθεί στο το στόμα τη. Μια φορά κατέβηκε και μου λέει: Τι λέω αυτό, μπαμπά, τι λέω αυτό, μπαμπά. Τη λέω: Άστο, δεν χρειάζεται να μάθει εσύ τι είναι αυτό. Αδελφοί αγαπητοί, ζει ο Χριστό ζει ο Χριστός και κάνει όλα όσα μας υπόσχεται γι' αυτό συνεχίζει ο Λόγος του Θεού εγώ όταν θα επιστρέψω εσένα από την εχμαλωσία από τη δουλεία και από την ταλαιπωρία θα οικοδομήσω την πό πόλη σου θα οικοδομήσω τις κατοικίες σου. Θα πολλαπλασιάσω τα πράγματα στη ζωή σου ώστε δεν θα λιγοστεύουν θα δοξάζομαι στη ζωή σου και δεν θα σμικρίνεσαι και όχι μόνο εσύ αλλά και τα τέχνα σου θα είναι μέσα στην ευλογία και θα τιμωρώ όλους όσους σε καταθλίβουν. Όμως και εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι το μεγάλο μυστικό του η που ο Θεός του το αποκάλυψε. Και θα κάμω να πλησιάζεις εμένα γιατί. Γιατί μόνος του κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με πλησιάσει. Ποιος είναι αυτός που εγγυάται την καρδιά του ότι θα με πλησιάζει. Κανένας. Πόσες φορές δεν έχω πει και όλοι μας πιστεύω. Θα πάω να προσευχηθώ και το έχω ξεχάσει. Θα πάω να διαβάσω και δεν μπόρεσα. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι παίρνουμε αποφάσει για τα πράγματα του Θεού. Δεν τα καταφέρνουμε όμως. Θα νηστέψω. Δεν τα καταφέρνεις. Και ποιος άνθρωπος δεν θα ήθελε να πλησιάσει το Χριστό με καθαρότητα και αγιασμό Εάν πιστεύει. Δεν τα καταφέρνουμε όμως. Και αναγκάζονται ότι οι άνθρωποι για να τα καταφέρουν. Να κτάζουν. Να ένα χρυσό πόδι, ένα χρυσό χέρι, ένα χρυσό δαχτυλίδι. Να μια λαμπάδα σαν τον Πόη μου. Έχω ανάψει λαμπάδες εγώ σαν τον Πόη μου. Ευτυχώς που δεν ήμουν πολύ ψηλό. Να λαμπάδες σαν τον Πόη μου. Να, να. Δεν γίνεται τίποτα. Ο Θεός αποκαλύπτει στον Ιερεμία και του λέει εάν εγώ σε επιστρέψω, εσύ θα έρθει σε μένα. Και ο Ιερεμίας φωνάζει, επίστρεψόν μας Κύριε και θέλουμε να επιστραφεί. Φέρε μας κοντά σου Χριστέ μου και εμείς θα έρθουμε. Και είναι αλήθεια, γιατί ο Χριστός λέει άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Αλλά αν ζητήσετε βοήθεια από μένα, μπορεί να μην κάνει ο Θεός ακριβώς αυτό που θέλει τώρα, αλλά ο Θεός έχει σχεδιασμένο κάτι άλλο που όταν θα το πάρεις θα πει τι καλά που δεν πήρα αυτό που ήθελα και πήρα αυτό που μου δώσες εσύ Κύριε. Αυτός είναι ο Θεός. Πολλές φορές θέλουμε και το θέλουμε πολύ και καίγεται η καρδιά μας και το μυαλό μας είναι εκεί στραμμένο και η ψυχή μας και ζητάμε και ζητάμε. Και ο Θεός επειδή είναι αγάπη μας λέει όχι. Και κλαίμε. Κύριε δώσ' το μας. Όχι. Τι ωραία όμως που θα είναι αντί να κλαίμε και να φωνάζουμε και να σπαράζουμε να πούμε Κύριε γεννηθεί το το θέλημά σου. Θα να σας πω για κάτι γιατί μας συμφέρει γιατί έτσι κι αλλιώς το θέλημά του θα γίνει. Αφού μας αγαπάει. Αφού είμαστε παιδιά του. Αφού θέλουμε το Χριστό. Δεν είναι πιο καλά να πούμε ευθύ εξ αρχή, κύριε, γεννηθεί το, το θέλημά σου, για να μην κλαίμε, να μην σπαράζουμε και πάρουμε και τελικά και μετανοήσουμε και πούμε τι έκλεγα και φώναζα τότε, τι ωραία πράγματα που έχει ετοιμάσει ο Θεό για μένα, και εγώ ήθελα του δενεκέδε, του ξεγάνω του. Θεό έχει χρυσάφι. Και εμεί ζητάμε ένα ωραίο ντενεκέ. Βρε χρυσάφι εγώ για σένα, εγώ τον ντενεκέ θέλω. Αυτό είναι ο άνθρωπος, άφρον. Τι ωραία όμως αδερφοί αγαπητοί που να έχουμε αυτή τη σοφία από το Θεό. Να πούμε Κύριε, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Φέρε με κοντά σου, γιατί όταν θα με φέρεις κοντά σου, θα μου δώσεις τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μου και όταν θα με φέρεις πιο κοντά σου και πιο κοντά σου, τότε θα απολαύσω και τις μέγιστες και τιμίες επαγγελίες. Αμήν. Αμήν αδερφοί. Αλληλούια.